Και πάμε εμεί τώρα στην υπόθεση Καϊλή. Έχουμε δύο συνεντεύξει που έδωσε σε ξένα μέσα ενημέρωση, σε ξένε εφημερίδε. Σε Ισπανία, στην Ελμούντο, νομίζω, και η Κοργέρα Lassera, στην Ιταλία. Και αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα από την μέρα που συνελήφθη, το πώ μπήκε στη φυλακή, πώς ήταν συνθήκε κράτησή τη τι γίνεται με την ουσία της ίδιας τη της υπόθεσης. με το παιδί της επίσης που δημοσιοποίησε και αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε εδώ, είναι η πρώτη φωτογραφία με την δίχρονη κόρη της. Ασφαλώς μια πολύ δύσκολη στιγμή για μια γυναίκα να αποχωρίζει το παιδί της σε, σε, σε αυτή την πολύ τρυφερή ηλικία, πέρα από την ουσία της υπόθεσης ενώ Αυτό εδώ είναι ένα ανθρώπινο θέμα που έχει σίγουρα άλλη διάσταση. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τα πρώτα, τις πρώτες τοποθετήσεις της κυρία I was under shock. But I couldn't understand it, I couldn't read the file, I couldn't see the baby, I didn't know what happened with my husband, so everything was like uh, driving me crazy. I was just trying to to stay calm. The first two days they locked the apartment and they didn't care where the baby was and I couldn't contact my family. Isn't it insane? They say whatever doesn't kill you makes you stronger. Without explaining anything to me, the first day I couldn't call any lawyer. I couldn't call my family. Two days later, I spoke to the judge and it was uh, very interesting because the questions were related to my um, political work. There were um, banknotes here or? or uh, there was a drive in a small safe. I knew that Panzeri was coming very often. He would help him to take him from the airport or bring him back home. And there was a bag for Panzeri. Αυτά λοιπόν για τα χρήματα τώρα πώς βρέθηκαν. Τι βρέθηκαν αυτά είναι κάτι που θα δούμε φυσικά αργότερα όταν γίνει η δίκη. Ε, τι έχει συμβεί με την ουσία αυτής της υπόθεσης. Πάμε τώρα και στην ερώτηση για τον Παντσέρη. Ο Παντσέρη λέει η ίδια καηλή δεν αναφέρθηκε στην πραγματικότητα σε μένα. Για να την ακούσουμε. Οι ομολογίε του Παντσέρη ελήφθησαν υποπίεση, αλλά ποτέ δεν με ανέφερε. Δεν είμαι μεταξύ των ανθρώπων που ενέπλεξε. Ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω χρήση τη βουλευτική μου ασυλία. Αν είχα αναφέρει σημαντικά ονόματα, θα επέστρεφα αμέσω στην κόρη μου. Θα έπρεπε να πω ψέματα. Τώρα, στην ίδια συνεντεύξη αυτέ, αναφέρθηκε και στι συνθήκε κράτησή τη μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, πώ ήταν τα πράγματα. Περιέγραψε μια πολύ σκληρή φυλακή, τουλάχιστον τι πρώτε μέρε. Τη είχαν πάρει το παλτό, τη έκανε πολύ κρύο, τη είχαν αναμένα φώτα. Για ακούστε τι Αισθάνομαι πιο δυνατή. Εκτιμώ κάθε στιγμή με το κοριτσάκι μου περισσότερο. Δεν μπορώ να σταματήσω να την κοιτάζω. Αμέσω μετά τη σύλληψή μου στο αστυνομικό τμήμα, με έβαλαν σε απομόνωση σε ένα κελί με τα φώτα και την κάμερα παρακολούθηση πάντα αναμένα, χωρί τρεχούμενο νερό. Υπέφερα από το τσουχτερό κρύο γιατί μου έβγαλαν το παλτό. Ανησυχούσα για το παιδί μου, γιατί τι πρώτε μέρε δεν μου επιτρεπόταν να καλέσω δικηγόρο ούτε την οικογένειά μου. Εντάξει, αυτό είναι και το πιο σημαντικό νομίζω θέμα που αντιμετώπισε η κυρία Καηλή. Παναλαμβάνω πέρα από την ουσία τη υπόθεση, αυτά τα κρίνει δικαιοσύνη στην... όταν γίνει η δίκη. Το θέμα του αποχωρισμού τη από το παιδί τη. Όταν χωρίζει τώρα μια μητέρα από ένα παιδί δύο ετών, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Περιγράφει λοιπόν και αυτά τα συναισθήματα η κυρία Καηλή. Ήταν τρομερό ο χωρισμό μια μητέρα για τέσσερι μήνε από τη δίχρονη κόρη τη, δεν θεωρείται μόνο μία μορφή βασανιστήριων σε χώρε που βασίζονται στο κράτο δικαίου, αλλά αποτελεί πλήρη παραβίαση τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, που έχει επικυρώσει το Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια των σπάνιων συναντήσεών μα, συνήθιζε να κλαίει γιατί δεν ήθελε να με αφήσει. Τώρα μου κρατάει το χέρι ή βάζει τα χέρια τη γύρω από το λαιμό μου για να κοιμηθεί.